Το 67 γίνεται η Χούντα. Και είναι σαν να σταμάτησαν όλα. Ιδίως στη δικιά μου δουλειά. Εγώ νέος στο πικ επάνω, βγαίνω και ψάχνω έξω από τη χώρα μου. Ήθελα να μάθω πιο πολλά για τη δουλειά μου. Δεν μπόρεσα να σταθώ πουθενά από αυτά τα μέρη. Η Αμερική ήταν ένα όνειρο μακρινό. Για όλους μας. Και ακόμα σήμερα είναι. Και όλα θα πάω Αμερική. Πάω να δω. Μια μέρα σε ένα εργαστήριο ενός φίλου μας βρίσκω έναν άνθρωπο και μου λέει: αν θες να έρθεις στην Αμερική, πάρε αυτή τη διεύθυνση και έλα. Μου λέει: η εταιρεία που δουλεύω ψάχνει ανθρώπους. Μαζεύω 200 δολάρια, τόσο επιτρεπόταν να πάρεις μαζί σου. Βγάζω one-way ticket και έχω και ένα χαρτάκι που έχει μια διεύθυνση στην τσέπη μου. Αυτό ήταν όλο. Τώρα που το σκέφτομαι, τρομάζω. Πώς το έκανα τότε αυτό? Το μόνο μου όπλο ήταν η δουλειά μου που είμαι πολύ καλός. Και είχα αυτή την υπόσχεση ότι μια μεγάλη φίρμα, David Webb, θέλει ανθρώπους. Φτάνω όμως στην Αμερική, βγαίνω από το αεροδρόμιο, έχω το χαρτάκι με τη διεύθυνση, μπαίνω σε ένα ταξί, χάζω εγώ το πάθη να δω τα ψηλά κτηρία, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα φυσικά. Περνάω μέσα από το Μανχάταν, περνάω από δύο τούνελ και φτάνω στο New Jersey, στο Rutherford. Εγώ ένα χαρτί ξέρω μόνο που το έχει διαβάσει αυτός. Μου ζητάει 45 ευρώ από τα 200, 155. Λέω, Jesus Christ, τότε δεν έλεγα Jesus Christ, δεν μιλούσα αγγλικά. Λέω, θα αφήσω τα κοκαλάκια μου εδώ με αυτούς. Ξαφνικά μπαίνω σε ένα εργαστήριο με 140 που ήταν μόνο το West Side. 140 εργαζόμενους, huge. Όλα στην Αμερική είναι τεράστια. Όμως, τα αλήθεια να σου δώσω μια εικόνα του πώς ήταν για μένα η Αμερική, είναι σαν να ήταν ένας μαντρότυχος πολύ ψηλός που δεν μπορεί να τον ανέβεις. Και από την άλλη, τον μαντρότυχο γινόταν τρελής. Χαρές, σχηματογράφος, αυτοκίνητα, μουσική. Στην Αμερική συνέβη κάτι πολύ που δεν συνέβη ποτέ σε οτιδήποτε μέρος πήγα στον κόσμο και οποιοδήποτε γνώρισα σπουδαίους ή μη σπουδαίους ανθρώπους. Είναι ένα standard expression που έχουν. What's next? Τι είναι το επόμενο? Α, τι ωραίο που είναι, α, πόσο κάνει, το πάρω, φέρε το πω. What's next? Αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Έτσι σκέφτονται. What's next? Με τα πρώτα μου χρήματα αγόρασα εργαλεία. Ένα μπάγκο, ένα μοτέρ, λίμες, πράγματα, να μπορώ να φτιάξω κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω πολύ, υπήρχε δουλειά. Πάντα υπάρχει δουλειά εκεί. Αρκεί να θέλεις. Πήγα λοιπόν σε ένα κέντρο στη Νέα Υόρκη που λέγονται 47 δρόμοι. Οι 47 δρόμοι είναι όλο jewelry exchanges, που σημαίνει τεράστιες αίθουσες με 50 πολιτές μέσα, ο καθένας για τον δικό του λογαριασμό. Εκεί που είχα νοικιάσει ένα χώρο, με συμβούλευσαν, το νοικιάσα, έχω και μια φωτογραφία μικρή της εισόδου. Minas Incorporated, γράφει. Λοιπόν, ερχόντουσαν πολλοί, με πήραν είδηση ότι είμαι καλός και γρήγορος. Αλλά σιγά σιγά εξελίχθηκε στο να φτιάχνω για τους pimps. Μεγάλες αλυσίδες με τα γιον. Θυμάμαι ένα υδροχό που έφτιαξε ένα υδροχό που είναι μια κακαμέμη χάραξη μιας γυναίκας και κάνει έτσι και πετάει και χύνονται diamonds.